Λοιπόν, παιδιά, σας έχω αποκλειστικό ρεπορτάζ από Μυρσίνη Κοντού που το κορίτσι μας το Σαββατοκύριακο δεν άφησε το μικρόφωνο κάτω, ήταν στους δρόμους συνέχεια για να μας φέρει αυτές τις πολύ ωραίες ειδήσεις. Λοιπόν, παιδιά, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η αποδόμηση του Survivor All Star συνεχίζεται και μάλιστα από τους ίδιους παίκτες του Survivor, έτσι, από τους πρώην παίκτες του. Που ξέρουν και οι άνθρωποι, το έχουν ζήσει και το έχουν βιώσει. Αυτή τη φορά έχουμε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Έχουμε όμως και την Κάτια Δαραμπάνκο, οι οποίοι μας λένε διάφορα πράγματα. Ο Κωνσταντάρας μίλησε για αυτοκαταστροφή του Survivor και του προγράμματος. Μας είπε κάτι που δεν το είχα σκεφτεί εγώ. Μας είπε μια εκδοχή που δεν έχει σκεφτεί. Θες να μας τη δώσεις? Ότι ξέρεις τι, ότι επειδή θέλουν να το τελειώσουν το project, δεν έχουν σκοπό να το ανανεώσουν, ότι το τραβάνε όσο πάει από τα μαλλιά. Φυσικά. Δηλαδή, μου φάνηκε περίεργο αυτό. Και η Κάτια είπε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση, παιδιά, στον Άγιο Δομήνικο. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις τους. Τι γίνεται με το Survivor? Γίνεται λόγω ότι έχει ξεφύγει φέτος η κατάσταση. Εντάξει, συμφωνώ με αυτόν τον λόγο. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Είναι λίγο έντονα όλα αυτά που διαβάζουμε. Δηλαδή, διαβάζουμε όχι για αθλήματα και επιδόσεις και παλέγοντα, διαβάζουμε για παραπτώματα. Η παραγωγή μπορεί να διαχειριστεί τους παίκτες του All Star. Εσείς τι πιστεύετε? Εσείς τι πιστεύετε? Πιστεύω, ναι, μια χαρά τη διαχειρίζεται. Από την παρέα μας αυτή τη στιγμή λείπουν δύο παίκτες της μπλε ομάδας. Ο Ηλίας Γκότσης και ο Γιωρίκας Πελίτης. Και οι δύο παίκτες έχουν παραβιάσει βασικούς κανόνες του Survivor. Πιστεύετε ότι έχει αποδομηθεί το παιχνίδι φέτος με αυτά που βγαίνουν? Πάρα πολύ. Εγώ έχω πει ότι έχει το παιχνίδι φτάσει σε ένα σημείο να αυτοκαταστρέφεται. Και το ενδιαφέρον του κόσμου πια να είναι τόσο μικρό. Εκτός αν έχει πάρει παραγωγή τη γενναία απόφαση να κάνει και το All Star και να σταματήσει για λίγο καιρό, γιατί ο κόσμος θα βαρεθεί. Εκτός του ότι έχει εκφυλιστεί, έχει χάσει το ενδιαφέρον του, νομίζω μάλλον ότι και η Ατζούν έχει πει του χρόνου: ας μην βγάλουμε, ας κάνουμε ένα break. Να ξεκουραστεί και ο κόσμος αυτό το προϊόν. Το είδε πια πόσα χρόνια το βλέπει συνέχεια. Μπορεί να μαζευτεί η κατάσταση κατά την άποψή σας? Τώρα φέτος? Όχι, δεν μπορεί να μαζευτεί τώρα, η κατάσταση είναι τελειωμένη. Έχει τελειώσει το παιχνίδι, είναι πια και έχουμε ακόμα 3 μήνες και δεν έχουμε μπει καν στον τρίτο μήνα. 8 Απριλίου μπαίνουμε στον τρίτο μήνα. Το παιχνίδι έχει ξεφύγει για μένα. Το παιχνίδι έχει σχεδόν τελειώσει. Και δεν με νοιάζει προσωπικά πια ποιος θα κερδίσει, ειλικρινά. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν μάσησε τα λόγια του. Είπε τη σκέψη του ακριβώς όπως την είχε. Την ακούω, εγώ ωστόσο δίνω μια άλλη εκδοχή. Παιδιά, να σου πω που έχω καταλήξει. Επειδή και οι δύο συμφωνούν και όλοι οι παίχτες ότι η παραγωγή ξέρει τι γίνεται, ότι μπορεί να το σταματήσει όλο αυτό. Και κάνω τη σκέψη ότι ίσως η παραγωγή αφήνει τους παίχτες να εκτεθούν και κάποια στιγμή θα θελήσει να πατήσει πάνω σε αυτό και να τους αφήσει απλήρωτους ή να διεκδικήσει οτιδήποτε άλλο θέλει, γιατί έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά του Survivor από αυτό που οι παίχτες έχουν κάνει ήδη. Τραβηγμένο είναι αυτό που λες. Αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό που λες, παιδιά, είναι, πραγματικά είναι τραβηγμένο. Δεν γίνεται να αφήσεις να εκτεθεί ένα project το οποίο έχει γίνει τόσες χρονιές. Είναι ένα project που τρέχει στις υπόλοιπες χώρες που έχουν πει Τουρκία, Ρουμανία. Ακόμα τρέχει δηλαδή και μπορεί να τρέχει και πιο πολύ από το δικό μας. Μόνο και μόνο επειδή. Για να μην πληρώσεις, επειδή ξέρεις ότι δεν θα βγει άλλη χρονιά. Ωστόσο, ότι το αφήνεις είναι κάτι που το εικάζουμε εμείς και το υποθέτουμε προς τα έξω. Οι παίχτες τρώνε το χρέωμα για το ότι το Survivor αποδομείται. Εν μέρη, έτσι, θέλω να σας πω ότι είναι το project αστυνόμος Αίνης αυτό, δηλαδή που παίρνει το χαρτάκι και μετά το πετάκι αυτό καταστρέφεται. Εν μέρη καταλαβαίνω τα λεγόμενα του Λάμπρου του Κωνσταντάρα. Με ποια έννοια? Όχι τόσο ώστε το γεγονός ότι είναι η τελευταία χρονιά και σου λέει άστους να διαλυθούν και γενναία παίρνει μια απόφαση. Όχι σε αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι περισσότερο που λέει ο Τεοκλής. Είναι καλυμμένη παραγωγή από όλες τις πλευρές. Και επίσης όταν βλέπεις ότι γίνεται μια διαρροή. Μετά από τη μια διαρροή γίνεται δεύτερη διαρροή. Από το να τα καλύψεις είναι πιο σοφό να τα αφήσεις να βγούνε. Και όπου πάει, παρά να αρχίσει να καλύψει τον ένα τον άλλον. Αφού βγήκαν 2, 3, 4, 5, 6, 7, 150.000 παίκτες και λένε τέτοια πράγματα. Να πούμε ότι ο Λάμπρος, ούτε ο Λάμπρος ούτε η Κάτια ήταν στο All Star για να το ζουν τώρα από μέσα. Αλλά βέβαια, ειδικά ο Λάμπρος, δεν ξέρω αν η Κάτια, αλλά ο Λάμπρος έχει πάρα πολλές σχέσεις με ανθρώπους που είναι ήδη μέσα, με ανθρώπους που έχουν αποχωρήσει. Οπότε σίγουρα. Όλοι οι παιδιά υπέκτα. Η σκέψη μου είναι πιο απλή. Εγώ πιστεύω ότι έχει ξεφύγει και δεν ξέρουν από πού να το μαζέψουν. Δεν θεωρώ ούτε ότι προσπαθούν να κάνουν αυτά. Πάμε σε κάτι άλλο, πάμε σε κάτι που δεν έχετε ξανακούσει ποτέ και τα ακούτε για πρώτη φορά εδώ στο Breakfast και το ρεπορτάζ το φέρνει η Ξανθίπη Βουτσαλά που θα μας πει τι συμβαίνει στον Άγιο Δομήνικο για αυτό το quiz που σας έλεγα πριν με τη σκιά και τον παίχτη. Είναι ακόμα λοιπόν μία πληροφορία η οποία έρχεται να προσθεθεί στις σκέψεις όλων όσους, στο μυαλό όλων όσους κάνουν λόγο ότι οι κανόνες του παιχνιδιού είναι διάτρητοι. Υπάρχει λοιπόν μια πληροφορία
Δεν είμαστε όμως σε θέση να την επιβεβαιώσουμε πλήρως, επειδή ο άνθρωπος ο οποίος θα σας περιγράψω βρίσκεται ακόμα μέσα στο παιχνίδι και γι' αυτό υπάρχει και το ερωτηματικό μας στο Σούπερ, προκειμένου να είμαστε κι εμείς διασφαλισμένοι. Η είδηση είναι ότι υπάρχει παίκτης στο Survivor, ο οποίος τουιτάρει, έχει απαντήσει σε σχόλια που τον αφορούν μέσω Twitter. Δηλαδή έχει κινητό. Ότι έχει μόνιμα κινητό ή ότι είναι ένα κινητό το οποίο το βρίσκει, για παράδειγμα, πηγαίνοντας στο συμβούλιο. Έχει πρόσβαση στο κινητό, σε ένα τρόπο. Κινητό. Δεν ξέρω αν το έχει μαζί του. Δηλαδή αυτό ο παίκτης. Αν λέει σε κάποιον, έχει ένα λογαριασμό και το λέει σε κάποιον, γράψει αυτό, απάντησε εκείνο. Κάπως έτσι. Δώσε το κινητό σου λίγο να δω κάτι. Αν δεν είναι κινητό, παιδιά, αν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η πληροφορία είναι συγκεκριμένη. Λέει ότι ο ίδιος έχει απαντήσει. Οπότε, αν κατάλαβα καλά, εδώ φεύγουμε από την παρατυπία, να μην το πω παρανομία, την παρατυπία ότι έχει κινητό για να επικοινωνήσει με δικούς του ανθρώπους ή όχι. Έχει κινητό για να παίρνει και θέση στα social. Αυτό είναι που καταλαβαίνω. Αυτό παίζει το τραπέζι δεν είναι, τώρα. Βρίσκω να φάω και παίρνω να φάω γιατί πεινάω, γιατί περνάω έτσι δύσκολα εκεί αυτές τις συνθήκες. Το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Και μάλιστα, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι ένας κανόνας η επικοινωνία η οποία σε βγάζει εκτός παιχνιδιού. Αυτόματα. Η επικοινωνία είναι έπαθλο στο Survivor. Ο συγκεκριμένο δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η πληροφορία. Πάντω, εάν ισχύει, θα έπρεπε η παραγωγή χτε, όπω έβγαλε και του άλλου παίκτε που απλά του έπιασε με φαγητό ή να προσπαθούν να επικοινωνήσουν τέλο πάντων. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, αρχικά είναι τρομερή τρύπα ας πούμε, για την παραγωγή. Θα να σου πω ότι αν ισχύει κάτι τέτοιο, εγώ θα σου πω ότι δεν. Μου προκαλεί και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί πολλοί παίκτε έχουν πιαστεί με κινητό τηλέφωνο στον Άγιο Δομήνικο και έχουν αποβληθεί για αυτό το λόγο. Ναι. Οπότε θα μπορούσα να το θεωρήσω μια φυσική εξέλιξη. Αν ισχύει, το ξαναλέω. Επίσης, μία τελεία. Λίγο πριν την τελεία, θέλω να προσθέσω ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε ότι οι παίχτες είναι δύο ταχυτήτων. Κάποιοι δηλαδή είναι πιο ευνοούμενοι και πιο ευνοημένοι από την παραγωγή. Αυτό που συζήτησαμε και την προηγούμενη φορά. Αφήνω στο τραπέζι. Ότι είναι οι κλίκες και ποιους θέλουν από την παραγωγή να διώξουν, τους διώχνουν. Ποιους θέλουν να κρατήσουν, ανάλογα με τη σχέση ακριβώς. Που έχουν. Ωραία. Αφήνουμε το Survivor. Πάμε σε μια άλλη είδηση, ξανθήπη μου. Για το Survivor πάρει. Εγώ λέω να φύγω από το Survivor και το κινητό του Survivor. Να πάμε σε κάτι άλλο όμως που έχει να κάνει πάλι με το Survivor και να πάμε στα συμβόλαια. Τι γίνεται, ξανθήπη, τι θα μάθουμε σήμερα. Ακριβώς λοιπόν, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες που μετά την υπογραφή τους δεν πήραν στα χέρια τους και ενώ βρίσκονται μέσα στο παιχνίδι, δεν έχουν ακόμα στα χέρια τους το συμβόλαιό τους. Πέφτει η υπογραφή, σφραγίζεται ο φάκελος και για να μην διαρρεύσουν οι πληροφορίες του συμβολέου, ταξιδεύουν μέσα στο φάκελο προς τον κύριο Ατσούν, ώστε να υπογράψει και εκείνος. Αυτό διαρκεί 30 μέρες, όπως έχουν πει στους παίκτες. Οπότε πολλοί από τους παίκτες μπήκαν μέσα στο παιχνίδι χωρίς να έχουν στα χέρια τους. Κάτι το οποίο ακούγεται οξύμορο και έρχομαι τώρα και ρωτώ. Γιατί αυτό ρωτάτε και εσύ από το σπίτι τώρα. Πώς γίνεται να πας σε ένα μετανάστη στην ουσία, στην άλλη άκρη του κόσμου και να μην έχεις στα χέρια σου συμβόλαιο, να τα αφήσεις δηλαδή ανοιχτό στην ουσία, να το έχεις αφήσει, να μην το έχεις πάρει στα χέρια σου και να φύγεις και να πας στον Άγιο Δομήνικο. Αυτή είναι η ερώτηση, φαντάζομαι. Εμένα μου γεννάται αμέσως και μια μικρολύση. Θυμάστε όταν μπαίναν οι παίκτες που λέγαμε ποιος υπέγραψε, ποιος δεν υπέγραψε, κάποιοι είναι στα σκαριά, κάποιοι δεν είναι. Ίσως να υπάρχει μια στρατηγική. Στρατηγική ως προς τι. Εννοώ να υπογράφουν τελείως. Εγώ το σίγουρο που ξέρω από μένα, γιατί έχω υπογράψει ένα τέτοιο συμβόλαιο, είναι ότι δεν μου το είχαν στείλει ποτέ σε mail. Απαγορευόταν να μου το στείλουν για να μην διαρρεύσει, αυτό ακριβώς το λόγο. Είχα πάει με τον δικηγόρο, γιατί μου είχαν πει: μπορείς να έρθεις με τον δικηγόρο σου, εννοείται κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να καθίσετε όσες ώρες θέλετε στο γραφείο μέσα, να το διαβάσετε, να το εξετάσετε, να το αφήσετε, να ξανάρθετε, να το ξαναδείτε. Αλλά δεν μπορεί να φύγει τίποτα από εδώ, να το πάρετε μαζί ή να σας το στείλω. Να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι αν το είχα πάρει εγώ μαζί μου τότε, αλλά σίγουρα το είχε ο δικηγόρος μου. Τώρα, αν υπάρχουν παίκτες που δεν το έχουν πάρει ακόμα στα χέρια τους, αυτό δεν το γνωρίζω. Έχει περάσει καιρός πάντως από τότε που ξεκίνησε το παιχνίδι. Περίεργο.